Θα καταθέσω κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς για τη διδασκαλία της ιστορίας. Γιατί μαθαίνουμε ιστορία, ρωτούν οι μαθητές, αποκαμωμένοι από τα άπειρα γεγονότα, τα ονόματα, τις χρονολογίες και τα τοπονύμια που καλούν να αποστηθήσουν χωρίς να έχουν δυνατότητα να τα εντάξουν σε κάποιο πλαίσιο, να τα εξηγήσουν, να διακρίνουν τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Για να απαντήσουμε σε αυτό το αγωνιώδες ερώτημα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τους στόχους της άρουσας τάξης που αξιοποιεί και το μάθημα της ιστορίας για να διαμορφώσει συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία θα εξηγεί ο μαθητής όσα συμβαίνουν γύρω του. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και τα προγράμματα σπουδών. Ζητούν από τους μαθητές να διαβάσουν το παρελθόν με συγκεκριμένο τρόπο για να ερμηνεύουν με αυτόν τον τρόπο το σήμερα. Τι μπορεί να κάνει όμως εκπαιδευτικός? Να ασχοληθεί μόνο με το πώς θα γίνει πιο ελκυστικό, πιο ενδιαφέρον το μάθημά του, αξιοποιώντας διάφορα μέσα για να τραβήξει την προσοχή των μαθητών του, ή κυρίως να βοηθήσει τους μαθητές να δουν την ουσία των πραγμάτων και να κατακτήσουν μια μέθοδο προσέγγισης της πραγματικότητας και της αλήθειας? Από την άποψη αυτή, το καθήκον που έχει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει ιστορία είναι σύνθετο. Να καλύψει τα κενά των εγχειριδίων, να δώσει άλλο προσανατολισμό στη σκέψη του μαθητή, να τον βοηθήσει να καταλάβει τις βαθύτερες αιτίες των γεγονότων και να του δώσει μια όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας που μελετάει κάθε φορά. Πώς να διδάξεις ιστορία χωρίς να μιλήσεις για τις τάξεις, για την ιδιοκτησία, για τα μέσα παραγωγής? Πώς θα καταλάβει ο μαθητής τις αιτίες της κρίσης στη φεουδαρχία και τον καπιταλισμό? Θα βγάλει συμπεράσματα για τις αιτίες του πολέμου ή θα μάθει μόνο για τη στάση του ενός ή του άλλου βασιλιά, πρωθυπουργού ή στρατηγού? Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε πως η γνώση της ιστορίας βοηθάει τον άνθρωπο να πιστέψει στη δύναμή του, να θαυμάσει τα επιτεύγματα της συλλογικής πάλης της ανθρωπότητας για καλύτερη ζωή, να ρηχθεί στη μάχη για να κινηθεί ο τροχός της ιστορίας προς τα εμπρός, πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά. Τι αξία έχει να διαβάζει και να μαθαίνει κανείς ιστορία, αν η μελέτη της δεν δυναμώνει την πεποίθησή του ότι ο κόσμος αλλάζει, αν δεν παίρνει κουράγιο και γνώση για να παλέψει για αυτή την αλλαγή? Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε, γράφει ο Μπρέχτ. Και αυτή η δύναμη της πραγματικότητας κάνει το μάθημά μας συναρπαστικό για τους μαθητές. Από την άλλη πλευρά, η αναπαράσταση του παρελθόντος στα βιβλία της ιστορίας δημιουργεί την εντύπωση πως όλα είναι αποσπασματικά, συμπτωματικά, ασύνδετα και υποκειμενικά. Γιατί να με ενδιαφέρει όμως το παρελθόν, αν σημαίνει αυτό που έλεγαν οι δικοί μας δάσκαλοι, ότι κάθε πολιτισμός έχει την ακμή και την παρακμή του και επομένως είναι θέμα τύχης αν θα ζήσεις την καλή εποχή? Αλήθεια, δεν υπάρχουν κάποιοι που περνούν πάντα καλά, αυτοί που ανήκουν στην τάξη που έχει κάθε φορά την εξουσία, ενώ οι υπόλοιποι και στην υποτιθέμενη ακμή και στην παρακμή καταθέτουν καθημερινά τον υδρότα τους για τη διαιώνιση του συστήματος εκμετάλλευσης? Υπήρχαν πραγματικά αυτές οι φωτεινές περίοδοι, όπως ο περίφημος Χρυσός Αιώνας, όταν άκμαζε τάχα η Αθηναϊκή Δημοκρατία και ζούσαν όλοι ευτυχισμένοι, έτσι λένε τα βιβλία? Για την ενίσχυση αυτού του αφηγήματος, το βιβλίο της αρχαίας ιστορίας του Γυμνασίου γράφει: «Η Αθηναϊκή κοινωνία, σχεδόν στο σύνολό της, περιέβαλε με στοργή τους δούλους». Αν απορρίσουν οι μαθητές τι δημοκρατία είναι αυτή με τόσες χιλιάδες δούλους που δεν είχαν κανένα δικαίωμα και θεωρούνταν εργαλεία, να μάθουν ότι τουλάχιστον τους περιέβαλαν με αγάπη. Επίσης, γιατί να μας ενδιαφέρει το παρελθόν, ενισχύει το περίφημο «Η ιστορία επαναλαμβάνεται», που παρουσιάζει την πορεία της ιστορίας σαν φαύλο κύκλο, μέσα στον οποίο είμαστε όλοι εμπλουτισμένοι, έρμεα της τύχης και εξωτερικών παραγόντων που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Από την άλλη, συχνά κυριαρχεί η ωρεοποίηση του παρελθόντος, όταν αυτό εξυπηρετεί το αφήγημα της ανωτερότητας του έθνους μας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Βυζαντίου που παρουσιάζεται στα βιβλία, όπως ακριβώς είχε παρατηρήσει ο Γιάννης Κορδάτος όταν έγραφε πως οι νεότεροι δυτικοευρωπαίοι βυζαντινολόγοι προσπαθούν με κάθε υπερβολή να μας παραστήσουν το μεσαιωνικό Βυζάντιο σαν ιδανικό κράτος ένομης τάξης και πνευματικής ανωτερότητας. Στην πραγματικότητα, αυτό το ιδανικό κράτος ήταν αυτό που ονόμαζε ο Μάρξ το σπουδαιότερο κέντρο πολυτέλειας, πλούτου και φτώχειας σε όλη την Ανατολή και τη Δύση.
Ωστόσο, οι ταξικές συγκρούσεις και αντιθέσεις λείπουν ουσιαστικά από τα σχολικά βιβλία. Οι διάφορες φάσεις της ιστορίας της αυτοκρατορίας σηματοδοτούνται από την αναλλαγή των δυναστιών στο θρόνο. Το έργο του ενός ή του άλλου αυτοκράτορα, οι μάχες, η διπλωματία ή το πολιτιστικό του έργο αποτελούν το περιεχόμενο των κεφαλαίων κάθε βιβλίου. Στο νέο πρόγραμμα σπουδών της Β' Λυκείου, στη θεματική ενότητα κοινωνικές τάξεις και ομάδες, ως ένα από τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ορίζεται το εξής. Να αποτιμούν τους παράγοντες που διευκόλυναν την κοινωνική κινητικότητα στο Βυζάντιο, γνωρίζοντας χαρακτηριστικές περιπτώσεις ατόμων χαμηλής ή ταπεινής καταγωγής, οι οποίοι ανήλθαν στον αυτοκρατορικό θρόνο, όπως ο Βασίλειος ο Πρώτος, αλλά και γυναικών, όπως η Θεοδόρα. Με άλλα λόγια, να ανακαλύψουν οι μαθητές πώς γινόταν κανείς αποκλειδίος αυτοκράτορας. Λες ότι ωφέλησε σε κάτι το λαό η αναρρίχηση του βασιλείου του πρώτου στο θρόνο, ή είδαν άσπρη μέρα τελεπορημένες φτωχές γυναίκες της πόλης ή της υπαίθρου, επειδή έγινε αυτοκράτορα η Θεοδόρα. Πώς θέλουν να προσεγγίζουν μαθητή στην ιστορία αυτοί που σχεδιάζουν το πρόγραμμα σπουδών, μέσα από την περιπτωσιολογία και τις εξαιρέσεις, να βγάλουν γενικά συμπεράσματα και τις θέσεις στο Βυζάντιο. Να μάθει δηλαδή ο μαθητής πως μπορεί φτωχός να φτάσει μέχρι τον αυτοκρατορικό θρόνο, όπως μάθαιναν περίφημοι παππούδες μας από τις ταινίες, πως μπορεί φτωχός να γίνει βιομήχανος ή εφοπλιστής, αν τον ερωτευτεί μια πλούσια. Όλα αυτά για να μην αναφερθεί πως η άκουσα τάξη ζούσε μέσα σε αδιανόητη κλειδί και πως η πλειοψηφία του λαού, γυναίκες και άντρες, πάλι έχουν επιβιώσει στις μεγάλες πόλεις, όπου έκανε σκληρές δουλειές για ένα κομμάτι ψωμί, ή στην Ήπεθρο χύνοντας ποτάμια υδρότα, ως ελεύθερος ή εξαρτημένος αγρότης, έρευνα των εκμεταλλευτών του που έτρωγαν κυριολεκτικά με χρυσά κουτάλια και δεν έδιναν δεκάρα για τη βελτίωση των μέσων περιέργειας της γης. Οι οικονομικές κρίσεις ήταν συχνές και σύμφυτες με το σύστημα, όπως σήμερα, και τσάκιζαν τους πολλούς, αυτούς που μοχθούσαν, όχι τους λίγους, τα παράσιτα που ευθύνονταν γι' αυτές. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει αυτά ο μαθητής, αρκεί να ψάξει και να δει πώς έγινε η Θεοδόρα από ταπεινή θεατρίνα του υποδρόμου, αυτοκράτηρα. Πιο κάτω στην ίδια ενότητα για τις τάξεις και τις κοινωνικές ομάδες, τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι να αναγνωρίζουν οι μαθητές τη βυζαντινή φιλανθρωπία μέσα από τη μελέτη της οργάνωσης και τις δράσεις αντιπροσωπευτικών ιδρυμάτων, να διακρίνουν τα είδη των ευαγών ιδρυμάτων στον Ασέωνα, κατηγοριοποιώντας μάλιστα εκείνα που δημιουργήθηκαν με κρατική ή ιδιωτική πρωτοβουλία ή τη μέρημνα της Εκκλησίας. Να συγκρίνουν την έννοια του κράτους πρόνοιας με τη σύγχρονη μορφή του, επίσης, έτσι λέει. Μια ολόκληρη ενότητα προβλέπεται για τις τάξεις, χωρίς να γίνεται δηλαδή καμιά αναφορά σε σημαντικούς σταθμούς της ταξικής πάλης, στους κοινωνικούς αγώνες, σε εξεγέρσεις του λαού, όπως είναι η μεγαλειακή εξέγερση των ζουλιωτών στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε και προηγουμένως άλλωστε πως η δυτική ιστοριογραφία θεωρεί το Βυζάντιο κράτος της ένωμης τάξης. Αναμένεται να ξέρει ο μαθητής πως αυτό το κράτος, αν είσαι φτωχός, και φυσικά δεν καταφέρεις να γίνεις αυτοκράτορας, θα σε φροντίσουν τα περίφημα ευαγή ιδρύματα, θα δεχτείς τη φιλανθρωπία του κράτου, των ιδιωτών ή της Εκκλησίας. Και μάλιστα λέει να κάνει και τις απαραίτητες συγκρίσεις με το σήμερα, με τα vouchers, τα pass, τις φιλάνθρωπες ΜΚΟ, τους ευγενικούς χορηγούς των σχολείων και τα συσίδια της Εκκλησίας. Ποια συμπέρασματα θα βγάλει ο μαθητής αν δεν γνωρίζει τους κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς, αν δεν μιλήσουμε για την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, τις παραγωγικές σχέσεις. Με απλουστεύσεις και αναχρονισμούς, τι συμπεράσματα θα βγάλει. Στην Τρίτη Λυκείου, στη θεματική ενότητα με τίτλο Αντικειμενικότητα και Υποκειμενικότητα στην Ιστορία, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα παρακάτω προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Πρώτα να διακρίνουν τη συγγραφή επιστημονικής ιστορίας, δηλαδή από τη συγγραφή στρατευμένης ιστορίας, την πολιτική, κομματική, ιδεολογική χρήση της ιστορίας. Επανέρχεται με άλλα λόγια η θεωρία της ουδέτερης ιστορίας, της καθαρής, ανώθευτης, που πρέπει να την ξεχωρίζουμε από αυτή που ονομάζεται πολιτική και κομματική. Η ιστορία των βιβλίων άραγε σε ποια κατηγορία κατατάσσεται. Να πάρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την ιστορία της Τρίτης Λυκείου. Γράφει για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το βιβλίο. Πολλοί θεώρησαν τον πόλεμο λύτρωση από την πεζή καθημερινότητα του αστικού πολιτισμού και ευκαιρία για ειδωλισμούς, αυτοθυσίες και διακρίσεις σε έναν κόσμο ανεπανόρθωτο, όπως φαινόταν, ληστικό. Ποιοι είναι αυτοί που θεώρησαν ευκαιρία και ηρωισμούς και διακρίσεις σε αυτόν τον πόλεμο? Τα εκατομμύρια των νεκρών και των τραυματιών που μαρτύρησαν στα χαρακώματα, ή χιλιάδες που στασίασαν στα πεδία μάχης και εκτελέστηκαν?
Και ποια ήταν αυτή η πεζή καθημερινότητα του αστικού πολιτισμού που προκάλεσε τόση ανία ώστε να αποφασίσει να πας να σκοτωθείς. Τελικά πήγαν μόνοι τους σε στρατιώτες στο μέτωπο, δεν τους έστειλε κανείς. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιστημονικής ιστορίας, μάλλον, όπως λέει και ο πρόεδρος του ΔΟΝ, που ευτυχώς δεν είναι στρατευμένη. Γιατί αν γράφεις για το στρατόπεδο των Αστών, είσαι λευκή περιστερά. Μην τύχει μόνο και γράψεις τίποτα από τη σκοπιά της εργατικής τάξης. Θα κατηγορηθείς ότι γράφεις κομματική ιστορία. Πιο κάτω στην ίδια θεματική ενότητα, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα είναι να κατανοούν οι μαθητές ότι το ιστορικό τεκμήριο υπόκειται σε διαφορετικές ερμηνείες, χωρίς κατά ανάγκη να γίνεται συνειδητή παραποίηση ή ιδεολογική χρήση του. Πρόκειται φυσικά και κατάφορη σε διάντροπη προσπάθεια να πείσουν τους μαθητές πως τα ψέματα που σκαρφίζονται, για παράδειγμα, για να εξισώσουν τον φασισμό με τον κομμουνισμό, για να αρνηθούν ότι υπήρχαν επειδή στο Πολυτεχνείο, για να ρίξουν τόνους λάσπη στα επιτεύγματα του σοσιαλισμού του 20ου αιώνα, είναι απλώς διαφορετικές ερμηνείες των ιστορικών τεκμηρίων, που έγιναν μάλιστα κατά λάθος. Η παραχάρηση της ιστορίας όμως από το αστικό κράτος και την επιτελεία του, τα εμπεριαλιστικά κέντρα, τους πληρωμένους γραφιάδες, είναι οργανωμένη και έχει στόχο να συκοφαντήσει τους λαϊκούς αγώνες για να βάλει φρένο στην οργάνωση της λαϊκής πάλης για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος. Το ιστορικό δίδαγμα όμως του προγράμματος σπουδών για τους μαθητές πρέπει να είναι προς τα τεκμήρια ερμηνεύονται με πολλούς τρόπους. Πως η αλήθεια είναι τελικά ατομική κατασκευή και έχει ο καθένας τη δική του. Ποιοι σχεδιάζουν τα προγράμματα σπουδών, ποιοι γράφουν τα σχολικά βιβλία, γιατί το περιεχόμενο του δεν συγκινεί τους μαθητές και δεν ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς. Οι ελπίδες για κάτι καινούριο, καλύτερο, πάντα διαψεύδονται. Τα σχολεία, η εκπαίδευση γενικά, δεν είναι μια νησίδα ελευθερίας μέσα σε ένα σύστημα που έχει τους δικούς του νόμους και τις δικές του αξίες. Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές κατά τη δημοφιλή λύση του Ναπολέοντα και το εκπαιδευτικό σύστημα σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κυρίαρχης τάξης. Τα βιβλία και τα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες και όχι σε αυτό που πραγματικά χρειάζονται οι μαθητές να ανακαλύψουν το παρελθόν για να γνωρίσουν με συγκεκριμένη μέθοδο που θα τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοούν σε βάθος του σήμερα. Η ιστορία στο αστικό σχολείο, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από το νέο πρόγραμμα σπουδών, διαπνέεται από τις επιδιώξεις αστικής τάξης, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την ανάγκη για διεθνείς συμμαχίες και φυσικά την περίφημη εθνική ενότητα, ως προϋπόθεση για την επίτευξη των εθνικών στόχων, όπως λένε. Αυτά πρέπει να εμπεδώσει ο μαθητής. Τις τελευταίες δεκαετίες η ιστορία ξαναγράφεται από τους νικητές μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες, με κυρίαρχο στοιχείο τον αντικομμουνισμό, μαζί με το αστικό αφήγημα της εθνικής ενότητας και της διαχρονικής συνέχειας του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με συνδετικό κρίκο τη Βυζαντινή περίοδο. Όλες οι αναγνωριστικές θεωρίες έχουν ζωντανεύσει μαζί με τον εξοβελισμό, κάθε ίχνος διαλεκτικής σκέψης, κάθε αναφορά στο λαϊκό κίνημα και στους αγώνες του για κοινωνική αλλαγή. Ο μαθητής λαϊκής οικογένειας πρέπει να μάθει στο αστικό σχολείο πως έχει τέτοια συμφέροντα με τους εκμεταλλευτές του, πως είναι ενωμένος μαζί του με θυσμούς αίματος που κρατούν από αιώνες και πως ο κόσμος δεν αλλάζει. Όλα είναι στατικά και έτσι θα μείνουν. Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω πως η ιστορία μπορεί να είναι ένα μάθημα συναρπαστικό που ζωντανεύει το παρελθόν και βοηθάει να ανοίξει το μυαλό δρόμο στο σήμερα και το αύριο. Οι μαθητές μπορούν να αγαπήσουν την ιστορία. Έχουν ανοιχτό μυαλό και καρδιά να δεχτούν τα διδάγματά της. Στο αστικό σχολείο όμως θολώνεται η κρίση τους, εξοντώνεται το μυαλό τους, χειραγωγεί το ενθουσιασμό τους. Ο εκπαιδευτικός αξίζει να κοπιάζει και να οργανώσει το μάθημα με άλλο τρόπο. Θα τον ανταμείψει η λάμψη στα μάτια των μαθητών του, το ενδιαφέρον ακόμη και το πιο αδιάφορο, η χαρά της ανακάλυψης που θα μοιραστεί μαζί τους. Για να μην μάθουν να τιμούν και να θαυμάζουν αυτούς που τους κλέβουν τα όνειρα και τους ετοιμάζουν ένα ζωφερό μέλλον. Για να μην ανέχονται τη σαπίλα αυτού του κόσμου ως κάτι φυσικό και μόνιμο. Στις σελίδες της ιστορίας της ανθρωπότητας υπάρχει γνώση, η ελπίδα, η προοπτική της αλλαγής και της ανατροπής. Όταν τις διαβάζουμε μαζί με τους μαθητές μας, δεν θα μας ρωτήσουν ξανά γιατί μαθαίνουμε ιστορία. Το ερώτημα θα έχει ήδη απαντηθεί.